Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας αφορά σε χιλιάδες σπουδαστές και σπουδάστριες των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα γνωστά ΙΕΚ. Το συγχρηματοδοτούμενο λοιπόν πρόγραμμα από εγχώριους και ευρωενωσιακούς πόρους, από το οποίο πληρώνεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στα δημόσια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τυπικά λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2023. Και λέμε τυπικά, γιατί ενώ για το οικονομικό έτος 2022 η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 59 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, για τη φετινή χρονιά, για το φετινό οικονομικό έτος 2023, αυτή η δαπάνη ανέρχεται μόλις σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αντιστοιχεί στο 1/6 του ποσού της προηγούμενης χρονιάς. Με αποτέλεσμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία του Συλλόγου Σπουδαστών των Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής με το Υπουργείο Παιδείας, να γίνει ενημέρωση στους σπουδαστές ότι αυτοί που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους τον Ιούλιο θα είναι και οι τελευταίοι οι οποίοι θα πληρωθούν για την πρακτική αυτή άσκηση. Εν τω μεταξύ, σπουδαστές από διάφορα ΙΕΚ και δημόσια και ιδιωτικά, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα χαρτιά τους μέχρι την 1η του Μάρτη, καταθέσαν τα δικαιολογητικά τους δηλαδή στις διευθύνσεις των τμήματων τους, αυτές οι διοικήσεις των ΙΕΚ τους ενημέρωναν ότι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, δεν μπορούν να ενταχθούν και δεν θα πληρωθούν. Έχω εδώ και θα καταθέσω στα πρακτικά επίσημες απαντήσεις και ανακοινώσεις μάλλον δημοσίων ΙΕΚ, του Δημοσίου ΙΕΚ Χαλανδρίου, του Δημοσίου ΙΕΚ των Αγίων Αναργύρων, του Δημοσίου ΙΕΚ Ζωγράφου, όπου λένε ότι σας ενημερώνουμε, διαβάζω μία, είναι τυποποιημένες οι απαντήσεις, σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μετά τις 30 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το INEDIVIM, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του INEDIVIM. Το καταθέτω στα πρακτικά. Όπως καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη και δικαιολογημένη βέβαια στους σπουδαστές των ΙΕΚ και αυτή η ανησυχία καταγράφεται ήδη σε μια επιστολή του Συλλόγου Σπουδαστών των ΙΕΚ Αττικής, η οποία επιστολή έγινε στις 28 Μαρτίου του 2023 και την οποία βεβαίως απέστειλαν και προς εσάς και την οποία θα καταθέσω και αυτήν στα πρακτικά, την έχω εδώ στα χέρια μου, με την οποία επιστολή οι σπουδαστές ζητούν να μην μείνει χωρίς μισθό κανένας σπουδαστής ο οποίος ξεκίνησε την πρακτική του άσκηση μετά την 1η του Μάρτη της φετινής χρονιάς. Να πληρώνονται οι σπουδαστές την πρακτική τους κάθε μήνα και όχι εφάπαξ στο τέλος του προγράμματος της πρακτικής τους και να καθιερωθεί βεβαίως άμεσα, χωρίς παραθυράκια και αστερίσκους όπως γράφουν, η υποχρεωτικότητα της πληρωμής της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών από το κράτος και την εργοδοσία, για να είναι υποχρεωτική η πληρωμή τους. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί ζητούν αυτήν την υποχρεωτικότητα. Σας ρωτάμε λοιπόν πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτά τα εύλογα και δικαιολογημένα και απολύτως δίκαια αιτήματα των σπουδαστών. Κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δελή για την ερώτησή σας που μας δίνει την δυνατότητα να μιλήσουμε εκτενέστερα για ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ στη χώρα. Όπως ξέρετε, για πρώτη φορά υλοποιήσαμε το πρόγραμμα αυτό της αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και πάνω από 25.000 καταρτιζόμενοι έχουν ήδη ενταχθεί στο έργο από το 2020. Ο στόχος είναι η εξασφάλιση έτσι στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων αντίστοιχων προσόντων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και η προσαρμογή τους, θα έλεγα, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τώρα, σε σχέση με τα επιμέρους ερωτήματα που θέτετε, θέλω ευθύς εξ αρχής να σας καθησυχάσω ότι έχουν καλυφθεί, έχει προβλεφθεί η κάλυψη οικονομικά για όλα τα επόμενα έτη, τουλάχιστον ως το 2025 και εξηγούμε.
Στο πλαίσιο λοιπόν του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη ανθρώπινη δυναμικού εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μια σειρά από πράξεις με ωφελούμενους τους καταρτιζόμενους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με ημερομηνία ένταξης 1η-9η του 2021. Μιλάμε για το OPS 513-1399 με τίτλο Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ, ένα έργο που λήγει στις 30/11 του 2023. Υπάρχει όμως και το OPS με τίτλο Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ΙΕΚ. Ο φορέας υλοποίησης θα προβεί σε τροποποίηση τεχνικού δελτίου για να καλύψει το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2024 και επιπλέον έχουν εγκριθεί οι πράξεις επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες περιλαμβάνουν κατά τη δεύτερη φάση τους και αμοιβή πρακτική άσκηση. Η δεύτερη φάση αυτή καλύπτει έως και το 2024. Συνεπώς, απαντώ στην ερώτησή σας λέγοντας ότι έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν οικονομικά όλα τα επόμενα έτη, και όταν λέω όλα τα επόμενα έτη εννοώ έως το 2025, και έχουμε συνεπώς δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε το έργο να ενταχθεί και σε επόμενες φάσεις του ΕΣΠΑ με προοπτική συνέχισης της χρηματοδότησής τους. Επιπλέον, η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου και η ασφαλιστική κάλυψη των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας μπορεί να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Με την έκδοση οδηγού υλοποίησης και εφαρμογής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης δίνεται παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης πρακτικής μέχρι 31 Αυγούστου του 2023 και για όσους απασχολούνται στον κλάδο τουρισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίσιμη του 80% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου όριου μερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ημερών. Η αποζημίωση καταβάλλεται πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για τον κλάδο του ατυχήματος. Καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Να τονίσω επίσης ότι όσον αφορά αιτήματα για συμβάσεις εργασίας και όχι πρακτικής άσκησης για καταβολή του ημερομισθίου στο 100% και το καθεξής, θυμίζω ότι η πρακτική άσκηση είναι μέρος της φοίτησης, δεν αποτελεί τυπική εργασία όπως την ξέρουμε, αλλά αποτελεί μέρος της φοίτησης. Θα επανέλθω, κύριε Δελή, και στη θεολογία μου και με περαιτέρω στοιχεία. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ. Μόλις αναγνωρίσατε, κυρία Υπουργέ, ότι η πληρωμή της πρακτικής άσκησης χιλιάδων σπουδαστών των ΙΕΚ, δημόσιων και ιδιωτικών, βρίσκεται στον αέρα. Λέγοντας, επειδή σας πρόσεχα πάρα πολύ καλά, λέγοντας ότι θα προβείτε σε τροποποίηση του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να καλυφθούν οι πληρωμές της πρακτικής αυτών των παιδιών. Γιατί εγώ αυτό που κρατώ στο χέρι μου και που είναι ο οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής του βασικού επιχειρησιακού προγράμματος λέει, όπως σας είπα, ότι λήγει στις 31 Νοεμβρίου του 2023 με το ποσό που σας ανέφερα. Τι έγινε ξαφνικά και το ποσό αυτό είναι το 1/6 σε σχέση με το 2022. Είναι λιγότεροι οι σπουδαστές. Εσείς είπατε ότι αυξάνονται οι σπουδαστές. Άρα λοιπόν, νομίζω το πρόβλημα είναι ολοφάνερο και θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να μεριμνήσετε μάλλον, να βρείτε κάθε τρόπο αυτό που πρέπει τέλος πάντων, έτσι ώστε να πληρωθεί η πρακτική αυτών των παιδιών. Όμως, αυτό που λέμε, μια και μιλάμε για την πρακτική, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία, αυτό που λέγεται πρακτική άσκηση είναι μια εργασία κανονική, κανονικότατη. Και μάλιστα, πολλές φορές, είναι άσχετη, κυρία Υπουργέ, με το αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν αυτοί οι σπουδαστές στα ΙΕΚ, όταν αυτό βεβαίως εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης στην οποία καλούνται να κάνουν πρακτική. Ο βαθμός όμως εκμετάλλευσης αυτής της νεανικής και άρα της πολύ φρέσκιας αυτής εργατικής δύναμης, ο βαθμός εκμετάλλευσης της είναι πολύ μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες, τις επίσημες μορφές και τις θεσμοθετημένες εργασίας και εργατικής εκμετάλλευσης. Όχι μόνο γιατί αντί να παίρνουν, αλήθεια, γιατί να μην παίρνουν το 100% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη,
αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι και να παίρνουν μόνο το 80%. Μιλάμε για τον κατώτερο μισθό τώρα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα αυτό να τον παίρνουν, αυτόν τον μισθό, αυτά τα χρήματα της πρακτικής τους, να τα παίρνουν μετά το τέλος του εξαμήνου. Και αν, όχι μόνο γιατί οι πληρωμές τους αντί να δίνονται κάθε μήνα, αυτές καθυστερούν μέχρι και 10 μήνες. Σε μια πρόσφατη σχετικά ερώτηση, ήταν εδώ η κυρία Μακρύ, είχαμε πει ότι στο ΙΕΚ της Νίκαιας και στην ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή υπάρχουν σπουδαστές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτική τους το Μάιο του 2022 και ακόμα δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στο ΙΕΚ Γλυφάδας, έχουμε σε πάρα πολλά ΙΕΚ. Όχι μόνο γιατί η δουλειά τους στην πρακτική, αντί να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και με ένσημα, τα οποία να μετράνε ως προϋπηρεσία, να είναι μετρήσιμα για το Ταμείο Ανεργίας, να είναι συντάξιμα δηλαδή. Δουλεύουν αυτά τα παιδιά κανονικά. Αυτή η εργασία της πρακτικής ουσιαστικά είναι ανασφάλιστη, αφού υπάρχει μόνο ασφαλιστική κάλυψη με πρόβλεψη μόνο για την περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Όχι μόνο γιατί αντί οι σπουδαστές να συνάπτουν κανονικές συμβάσεις εργασίας με τους εργοδότες τους που θα καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις και θα αμείβονται με βάση αυτές τις συμβάσεις, εσείς τους οδηγείτε σε αυτές τις άθλιες ειδικές, όπως λέτε, συμβάσεις, που είναι βέβαια βούτυρο στο ψωμί των εργοδοτών τους. Όχι μόνο γιατί η ανέβρεση του εργασιακού χώρου της πρακτικής άσκησης, αντί να αποτελεί ευθύνη των Υπουργείων, στα οποία υπάγονται και τα διάφορα δημόσια ΙΕΚ και τα ιδιωτικά, καθώς και των διευθύνσεών τους, με μια ουσιαστική εποπτεία αυτού του ζητήματος, αυτή η ανέβρεση του εργασιακού χώρου για την πρακτική του γίνεται μια εντελώς ατομική υπόθεση, με αποκλειστική μάλιστα ευθύνη του ίδιου του σπουδαστή. Όχι μόνο για όλα αυτά, τώρα έρχεστε και τους λέτε ότι θα δουλεύουν και χωρίς να πληρώνονται. Τελείως τζάμπα δηλαδή. Έρχεστε στην πραγματικότητα και εφαρμόζετε μια υπουργική απόφαση, κυρία Υπουργέ, και το γνωρίζετε γιατί και εσείς το υπογράψατε, και ο κύριος Χατζηδάκης, στην οποία λέτε εδώ, είναι η υπουργική απόφαση για τα πρακτικά, να τη διαβάσω, με αριθμό 3938, είναι στις 26 Αυγούστου 2021, όπως το άρθρο 3 λέει ότι σε περίπτωση μη δυνατότητας, ακούστε, της χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές σε περίπτωση ατυχήματος. Δηλαδή, θεσμοθετήσατε με την υπουργική απόφαση την απλήρωτη εργασία και έρχεστε τώρα να την εφαρμόζετε. Πρέπει όμως, κυρία Υπουργέ, εδώ να γνωρίζετε, και κλείνω, κυρία Υπουργέ, ότι εξαιτίας αυτής της μεγάλης καθυστέρησης, τις πληρωμές στην πρακτική αυτών των παιδιών, αλλά και της διαφαινόμενης πλήρους διακοπής της πληρωμής τους, μακάρι να βγούμε ψεύτες. Μακάρι! Μακάρι να μην συμβεί αυτό. Θα χαρούμε περισσότερο από εσάς. Πολλοί σπουδαστές και σπουδάστριες, αρκετά πάνω από τους μισούς, τους έχουμε συναντήσει. Κύριε Δελή. Τελικά, κλείνω κύριε Πρόεδρε, τελικά εξαιτίας αυτών των προβλημάτων στην πληρωμή τους, τελικά πολλά παιδιά δεν κάνουν πρακτική άσκηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν για 6 και παραπάνω μήνες να μην έχουν κανένα εισόδημα. Γιατί είναι φτωχά παιδιά, είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών, δεν μπορούν να δουλεύουν τζάμπα και να μην έχουν κανένα εισόδημα, προτιμούν λοιπόν να πάνε κάπου αλλού να δουλεύουν για να πληρώνονται. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς? Σημαίνει ότι χάνουν και τη βεβαίωση σπουδών, χάνουν και το δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να μεριμνήσετε όσο γίνεται γρηγορότερα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Κυρία Υπουργέ. Κύριε Δελή, η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε για πρώτη φορά την αμοιβόμενη πρακτική άσκηση. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε επί της κυβέρνησης αυτής και αυτός ο θεσμός έχει αποδώσει, καθότι πάνω από 25.000 καταρτιζόμενοι έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Σας απαντώ στην ερώτησή σας. Έχουν ήδη εγκριθεί οι πράξεις, μα θέλετε να σας δώσω και τους συγκεκριμένους αριθμούς. Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ, αρμοδιότητα ΙΠΕΘ, ΜΙΣ 518-9726 και επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ, αρμοδιότητα ΙΠΕΘ, ΜΙΣ 518-972-77, οι οποίες περιλαμβάνουν κατά τη β' φάση τους και αμοιβή πρακτικής άσκησης που καλύπτηκε το έτος 2024. Έχουν ήδη εγκριθεί. Απαντώ έτσι στην ερώτησή σας. Αλλά κύριε Δελή, αυτή η κυβέρνηση πιστεύει σε αυτό το θεσμό και γι' αυτό και το νομοθέτησε.
Γι' αυτό τον προέβλεψε. Και αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλειών που αφορούν στην ενίσχυση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλω να σας θυμίσω ότι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ για τη συνολική αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλω να σας θυμίσω ότι πλέον έχουμε 3 νέα όργανα διακυβέρνησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουμε το Κεντρικό Συμβούλιο, την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Θέλω να σας θυμίσουμε ότι εξυγχρονίζουμε 336 προγράμματα σπουδών και 130 οδηγούς κατάρτισης. Έχουμε ιδρύσει 4 νέα είδη καινοτόμων δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 25 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ο θεσμός του πρότυπου σχολείου μπαίνει, εισάγεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα σχολεία αυτά φοιτούν πάνω από 3.000 μαθητές και για τη λειτουργία τους έχουν προβλεφθεί άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ πόροι. 33 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 5 θεματικά ΙΕΚ, στα οποία φοιτούν 1.700 καταρτιζόμενοι στους τομές επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, τέχνης, μαθηματικών, υγείας, περιβάλλοντος, αθλητισμού και ούτω καθεξής σε 4 περιφέρειες της χώρας. 10 πειραματικά ΙΕΚ, δημόσια ΙΕΚ σε όλη την επικράτεια, στα οποία φοιτούν 3.500 καταρτιζόμενοι. Όλα αυτά τα θεματικά και πειραματικά ΙΕΚ στηρίζονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 3 επαγγελματικές σχολές κατάρτισης σε Πέραμα, Μέτσοβο και Σύρο. Γιατί? Γιατί επιτέλους καταγράφουμε τι ανάγκες έχει η χώρα, τι χρειάζεται η κοινωνία μας και το λαμβάνουμε αυτό υπόψη όταν διαμορφώνουμε τις προσφερόμενες ειδικότητες. Χιλιάδες μαθητευόμενοι συμμετέχουν στο μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά και εφαρμόστηκε το παράλληλο μηχανογραφικό. Χάρη στο παράλληλο μηχανογραφικό, σας θυμίζω πόσοι πολλοί νέοι και νέες ενεγράφησαν σε δημόσια ΙΕΚ στο στάδιο αυτό. Χιλιάδες. Θεσπίστηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που παρέχει πιστοποίηση προσόντων σε συγκεκριμένα επίπεδα κατά αντιστοιχεία με αυτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ενδεικτικά, από το 2020 σχεδόν 36.000 υποψήφοι συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης προκειμένου να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες για μόρφωση, για επαγγελματική εξέλιξη, προκειμένου ακριβώς να έχουν αντίκρισμα στην αγορά. Νομίζω ότι όλα αυτά, κύριε Δελή, αποδεικνύουν σε τι βαθμό αυτή η κυβέρνηση επενδύει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ναι, είμαστε υπερήφανοι για το θεσμό της αμοιβόμενης μαθητείας και ναι, αυτός έχει ήδη δρομολογηθεί η συνέχισή του και όπως είπα, έχουν ήδη εγκριθεί οι σχετικές πράξεις για τουλάχιστον έως το 2025. Ευχαριστώ.